Λοιπόν, και οδεύοντας προς το τέλος, σας είπα σήμερα μην στέλνετε πολλά μηνύματα, τα διαβάσω αύριο, το υπόσχομαι. Θέλω να κλείσουμε με κάτι άλλο. Εχθές είχαμε τη συνάντηση στο Σότσι του Ρώσου Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τι φέρνει κατά την επιστροφή του από το Σότσι ο Πρωθυπουργός? Μάλλον φτωχό πακέτο. Είναι τόσο φτωχό που είναι να αναρωτιέσαι τελικά αν είχε κέρδος και όφελος μια τέτοια επίσκεψη με τον τρόπο που προετοιμάστηκε. Πολύ απλά έπρεπε να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες που είχαν ήδη συμφωνηθεί, ποιος ξέρει εδώ και πόσο καιρό. Έπρεπε μάλλον να φανεί ότι κάναμε και εμείς επίσκεψη μέσα σε μια περίοδο που υπάρχει αναβρασμός. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί μπορεί να το χρειαστούμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ουκρανία. Τέλος πάντων πήγαμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να έχουμε επωφεληθεί από μια ουσιαστική βελτίωση που μας έλεγαν χθες και οι αναλυτές των σχέσεων με τη Ρωσία να μην είμαστε μονόπατοι, αυτό που καταφέραμε ήταν μάλλον από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ποιο είναι το πακέτο? Μετά τη συνάντηση, λέει, εγκρίθηκε μια δέσμη εγγράφων συμπεριλαμβανομένων ενός καινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 22-24. Η δέσμη περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο για την εισαγωγή τροποποιήσεων στη διακυβερνητική συμφωνία για την πρόληψη επεισοδίων στη θάλασσα πέραν των αντίστοιχων χωρικών υδάτων της 10ης Απριλίου του 1991, καθώς και μνημόνια κατανόηση σχετικά με τη συνεργασία στην ανάπτυξη και χρήση υποδομών λέιζερ, πεταβάτ, εξαβάτ, τεχνική συνεργασία με έδειξη των φορολογικών υπηρεσιών των δύο χωρών στη διαχείριση των φόρων και επιπλέον ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Τουρισμού και το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας υπέγραψαν πρόγραμμα κοινής δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού την περίοδο 22-24. Μην έχουμε πάλι όμως προσκόμματα, γιατί θα κάτσουμε απάνω. Σε σχέση τώρα με τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τι κρατάμε εμείς από αυτά που δήλωσε? Φυσικά οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βασικούς τομείς διμερούς συνεργασίας όπως η ενέργεια. Η Ρωσία, γιατί πάμε σε ενεργειακή φτώχεια το χειμώνα, η Ρωσία καλύπτει πάνω από το 40% της ζήτησης Ελλάδας σε φυσικό αέριο. Το προμηθεύεται εν μέρη μέσω του αγωγού Turkey Stream. Φέτος αυξήσαμε τις εξαγωγές μας σε ποσοστό άνω του 12% σε εισαγωγές μας σε 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι σημαντικό ότι η Ρωσία ανταποκρίνεται πάντοτε με ειλικρίνεια συμβατικές της δεσμεύσης έναντι μόνο ενεργειακά και των άλλων ευρωπαϊκών εταίρων και καταναλωτών. Φυσικά, με βάση υπογραφές που ακούσαμε, θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε εγγυημένες και ασφαλείς ενεργειακές προμήθειες. Επιπλέον, είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα αυτού, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου ρόλου του φυσικού αερίου ως το καθαρότερο φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με το περιβόητο ενεργειακό πρόβλημα και στην πορεία να δούμε τι σημαίνει και τι στοιχίζει αυτή η ενεργειακή εξάρτηση που θα έλεγαν ορισμένοι. Ας μην μπούμε στη γενικότερη ενεργειακή πολιτική της χώρας, δηλαδή τα ελλείμματα που έχουν προκύψει όπως έχουμε παραθέσει από την απολιγνητοποίηση με βίαιο τρόπο, το ζήτημα της αξιοποίησης των ενεργειακών πηγών όπως νοτίως της Κρήτης, το πολυζητημένο θέμα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας που τελικά κατέληξε να αποτελεί ένα παραμύθι πάνω στις στέγες για τους πολλούς και χρυσορυχείο για λίγους, δεν είναι κατάλληλος χώρος, ούτε προλαβαίνω. Θα σας πω όμως ότι στην άποψη που παρουσιάζει ο Πούτιν σχετικά με το ενεργειακό που κάποιοι το κατάντησαν πρόβλημα, είναι σημαντικό να φτάσουν στα αυτιά μας και οι άλλες απόψεις που σκόπιμα αποσιωπώνται, επειδή κάποιοι μάλλον θέλουν να μην ανοίξει αυτή η συζήτηση. Θέλω λοιπόν να σας πω και να σας προτρέψω να προσφύγετε σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Δευτέρα σε ελληνική έκδοση. Τίτλος του: Βλαδιμίρ Πούτιν, πώς βλέπω το σημερινό κόσμο, ομιλία στη λέσχη συζητήσεων Βαλντάι 2021 από τις εκδόσεις Κοροντζή. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό σας προτρέπω να το δείτε, να το πάρετε, γιατί ήρθε η ώρα να καταλαβαίνουμε και μερικά πράγματα για το πώς, που δεν φτάνουν στα αυτιά μας, βλέπουν τα ενεργειακά που είναι μπροστά μας και τα βλέπουμε στην τσέπη μας και οι άλλοι παράγοντες που δεν ακούγονται. Εκδόσεις Κοροντζή,
ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στη λέσχη συζητήσεων Βαλντάι 2021. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, σας διαβάζω δύο αποσπάσματα μόνο για να καταλάβετε γιατί αξίζει να το πάρετε στα χέρια σας. Λέει, ίσως επαναλάβω κάποιες από τις απόψεις μου ή ίσως πω κάτι καινούριο αν το ανακαλέσω στη μνήμη μου. Όλη η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια ήταν να ρυθμίζει την αγορά ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, τη λεγόμενη αγορά άμεσης διάθεσης, spot market. Προσπάθησαν να μας πείσουν να εγκαταλείψουμε, λέει ο Πούτιν, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, όπου οι τιμές ήταν συνδεδεμένες με το χρηματιστήριο, δηλαδή με τις τιμές αγοράς για το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου. Παρεπιπτόντως, πρόκειται για τιμολόγηση βάσης αγοράς. Δεδομένου ότι οι τιμές του φυσικού αερίου καθορίζονται με καθυστέρηση 6 μηνών μετά τη μεταβολή των τιμών του πετρελαίου, πρώτον, αυτό εξασφαλίζει μια πιο καθαρή κατάσταση και δεύτερον, η εξάμηνη καθυστέρηση επιτρέπει στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να κάνουν προσαρμογές στην πορεία με βάση τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές. Οπότε, τα πάντα άρχισαν να μεταφέρονται σε αυτή την αγορά spot market που όμως σε μεγάλο βαθμό διαθέτει χάρτινο αέριο και όχι το πραγματικό αέριο. Δεν πρόκειται για φυσικές ποσότητες οι οποίες δεν αυξάνονται. Καταγράφεται ένα νούμερο στο χαρτί χωρίς να υπάρχει όμως η φυσική ποσότητα η οποία μειώνεται. Έτσι, ένας κρύος χειμώνας απαιτεί φυσικό αέριο από αποθηκευτικά αποθέματα, ένα ζεστό καλοκαίρι χωρίς ανέμου σημαίνει έλλειψη αιωλικής παραγωγής στην απαιτούμενη κλίμακα και αφού κάνει μια ανάλυση στην ευρωπαϊκή αγορά, καταλήγει στο εξής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα στο πλαίσιο των λεγόμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων, θα ήθελα να ακούσετε προσεκτικά και να παρακολουθήσετε αυτά που λέω, η τιμή του φυσικού αερίου είναι σήμερα 1,200 ή 1,150 δολάρια για 1000 κυβικά μέτρα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Gazprom το αγοράζουν, προσέξτε, 4 φορές χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή. Η Gazprom δεν αποκομίζει έτσι υπερκέρδη. Δεν μας απασχολεί αυτό γιατί μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες συμβάσεις και οι μακροχρόνιες αμοιβές δεσμεύσεις, λέει ο Βλαβίμηρος. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε στην παραγωγή και να παράγουμε σταθερά και αξιόπιστα τις απαιτούμενες ποσότητες για τους καταναλωτές μας. Και ένα δεύτερο κομμάτι, έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Πού οδηγούν όλα αυτά? Αναφερθήκαμε στην αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτή με τη σειρά της ανεβάζει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αν μετατρέψουμε τις τιμές μας σε ευρώ, μια μεγαβατόρα κοστίζει 20 ευρώ στη Ρωσία και πάνω από 300 ευρώ στις ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά το επίπεδο του εισοδήματος εκεί είναι διαφορετικό, αλλά και πάλι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Ορισμένες κυβερνήσεις και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών υποστηρίζουν. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος, συνεχίστε αυτό το καλό σας έργο. Για σκεφτείτε, αυτό που κάνουν σκέφτονται τώρα να επιδοτήσουν τους πολίτες για αυτή την τεράστια αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέλος πάντων αυτό θα μπορούσε να φανεί πρόσφορο. Άλλωστε, το κράτος πρέπει να βάλει πλάτη και να στηρίξει τους πολίτες του. Ωστόσο, αυτό είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση, διότι το επόμενο βήμα θα είναι να υποφέρουν οι πολίτες. Γιατί? Επειδή ο όγκος της πρωτογενούς ενέργειας δεν θα αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος θα ζημιωθεί. Οι πολίτες, τα νοικοκυριά που λαμβάνουν αυτή την επιδότηση, δεν θα μειώσουν την κατανάλωσή τους, παρόλη την κινδυνολογία, για παράδειγμα, της γερμανικής τηλεόρασης. Δεν θα μειώσουν την κατανάλωσή τους όσο επιδοτούνται. Γιατί να τη μειώσουν, αφού η προσφορά θα παραμένει η ίδια? Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος θα πρέπει να καταναλώσει λιγότερο. Ποιος θα είναι αυτός? Η βιομηχανία? Σε ποιο τομέα? Στη μεταλλουργία? Και αμέσως μετά ακολουθεί μια αύξηση τιμών κατά μήκος αλυσίδας παραγωγής για οτιδήποτε προϊόν σχετίζεται με το μέταλλο. Πρόκειται για μια τεράστια αλυσίδα παραγωγής από τα αυτοκίνητα μέχρι τις μεταλλικές καρφίτσες για γραβάτες. Δεύτερον, η παραγωγή λιπασμάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο κλείνουν ήδη τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους. Αυτό συμβαίνει ήδη. Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι ο τομέας των έδαφοβελτιωτικών θα παραμείνει υποχρηματοδοτούμενος. Πού θα οδηγήσει αυτό? Θα υπάρχουν λιγότερα τρόφιμα στην παγκόσμια αγορά και οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερες τιμές. Για άλλη μια φορά, όλα τα βάρη θα πέσουν πάνω στους πολίτες, παρόλο που όλα ξεκίνησαν με μια πρωτοβουλία
που υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε για να τους βοηθήσει. Μπορεί να φαίνεται ότι το ζήτημα οδηγείται προς σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απαραίτητο να τηθεί το ερώτημα αν είναι σκόπιμο να περιοριστεί η εξάρρηξη μεταξύ άλλων και στην Αρκτική. Και συνεχίζει. Λοιπόν, καταλάβατε, λέει για αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα. Μήπως να το δούμε και λίγο με άλλη οπτική. Εγώ σας προτρέπω, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το βιβλίο. Θα βρείτε πολύ χρήσιμα πράγματα που δεν τα πολύ ακούμε, τα ακούμε αλλιώς, τα ακούμε γεωπολιτικά. Κόκκινη και μπλε.